Παρά το γεγονός ότι η Αμερική ανέφερε πτώση 42% στα κρούσματα κορονοϊού, αφότου η παραλλαγή όμικρον έφτασε στο αποκορύφωμά της τον περασμένο μήνα, ο επικεφαλής ιατρικός σύμβουλος της κυβέρνησης Biden, Άντονι Φάουτσι, εξακολουθεί να προειδοποιεί να μην αφαιρεθούν οι μάσκες από τα σχολεία πολύ σύντομα. «Είναι κατανοητό», είπε, «γιατί οι άνθρωποι θέλουν να βγάλουν τις μάσκες από τα παιδιά. Όμως αυτή τη στιγμή, δεδομένου του επίπεδου δραστηριότητας που έχουμε, είναι επικίνδυνο», είπε στο CNN. Τα σχόλια του Φάουτσι έρχονται αφότου ορισμένες πολιτείες, υπό την ηγεσία μάλιστα των Δημοκρατικών, ανακοίνωσαν ότι σύντομα θα εγκαταλείψουν τις εντολές για μάσκες στα σχολεία, όπως το Connecticut, το Delaware, η Μασαχουσέτη, το New Jersey, η Νεβάδα και το Oregon.